Για το γέροντα Εφραίμ το πιο σημαντικό είναι η σωτηρία της ψυχής. Η σωτηρία των ανθρώπων. Και όλη του η ζωή υπήρξε ένας διαρκής πνευματικός αγώνας. Έζησε μια ζωή ασκήσεως και προσευχής. Από μικρό παιδί στο Βόλο μέχρι τα πρώτα του καλογερικά χρόνια στο Άγιο Όρος, δίπλα στον Όσιο Ιωσήφ τον ησυχαστή, το γέροντά του και μεγάλο ασκητή. Εκεί ο πατέρας Εφραίμ έζησε με την νοερά προσευχή. Και από την Αγιορείτικη Πολιτεία πήρε τις διδαχές που μεταφύτεψε στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Διδαχές που μεταφυτεύτηκαν απ' άκρη σ' άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Να κρατούμε όσο μπορούμε τη μονολόγηστη αρχή του Κυρίου Στέλεϊσόλεπτο. Του πήρε μια μικρούλα προσευχή με 5 λέξεις και δεν χρειάζεται πολύ πραγμοσύνη για να κρατήσουμε αυτή την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτή την ευχή ήταν που άκουσε και στην πρώτη επίσκεψή του στο Άγιο Όρος ο σημερινός ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου Νικόδημος. Ήταν το 1982 όταν επισκέφθηκε το μοναστήρι και συνάντησε για πρώτη φορά το γέροντα Εφραίμ, ηγούμενο τότε της Ιεράς Μονής. Εγώ όταν πρωτοπήγα το 82 στο Φιλοθέο έπαθα ένα σοκ. Εκτός το ότι ήταν περιποιημένο, καθαρό, μετάξι, τα πάντα, αλλά άκουγες από παντού να φωνάζουν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Από πάνω, από κάτω, από δίπλα και οι μοναχοί τρέχαν. Όχι απόμακροι μοναχοί, απλοί μοναχοί. Η μοναστική κοινότητα στη Μονή ξεπερνούσε τους 80 μοναχούς και ο γέροντας είχε άγρυπνο οφθαλμό πάνω τους. Παρακολουθούσε τις κινήσεις και την πορεία τους για να επέμβει όποτε έκρινε. Με τον ίδιο τρόπο ετοίμασε και τις ομάδες των μοναχών που επάνδρωσαν μέσα σε μια πενταετία άλλες 3 μονές. Μετά από σχετικό αίτημα, η Μονή Φιλοθέου επάνδρωσε τη Μονή Κωνσταμονίτου, τη Μονή Ξηροποτάμου και τη Μονή Καρακάλου. Και ενώ κάθε φορά έφευγε συνοδεία τουλάχιστον 10-15 ατόμων για το κάθε μοναστήρι, η Μονή Φιλοθέου άκμαζε. Στο πρόσωπο του γέροντα δεν έβλεπες αυτά που βλέπουν μέχρι εκείνη τη στιγμή στον κόσμο, αλλά κάτι άλλο, κάτι υπερκόσμιο, κάτι καινούριο. Και αυτή η επαφή φυσικά πολύ μας κατένιξε. Ο γέροντας ήταν πρότυπο ασκήσεως όταν το γνωρίσαμε. Ήταν όλα αυτά που δίδασκε, ήταν αυτός ο πρώτος που τα έκανε πράξη και μετά τα έλεγε. Και από μικρό παιδί ο πάτερ Εφραίμ ζητούσε με την προσευχή του να του δείξει ο Θεός ποιο ήταν το θέλημά του. Ο γέροντας Εφραίμ γεννήθηκε το 1928 στο Βόλο, στις 24 Ιουνίου, που είναι και η γενέθλια ημέρα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, που τον είχε σε ευλάβεια σε όλη του τη ζωή. Εκείνη την εποχή, ο Βόλος είχε αναδειχθεί το πρώτο λιμάνι στην Ελλάδα σε εξαγωγές καπνών. Η πόλη σταδιακά μεταμορφώνεται σε βιομηχανικό κέντρο. Την περίοδο του Μεσοπολέμου, λόγω της μικρασιατικής καταστροφής, έχει προσθεθεί στον πληθυσμό της νέο αίμα, που προσφέρεται ως εργατικά χέρια. Ανάπτυξη από τη μια και πρόσφυγες από τα παράλια δίνουν το στίγμα του γενέθλιου τόπου του γέροντα. Το κοσμικό του όνομα είναι Ιωάννης Μωραΐτης και ήταν το μεσαίο από τα 3 αγόρια της οικογένειας. Η οικογένειά του περνά φτωχικά χρόνια και αυτός από νωρίς, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Νικόλαο, βγήκαν στο Μεροκάματο, στο πλευρό του πατέρα τους Δημητρίου. Γεννηθήκαμε στο Βόλο. Εγώ γεννήθηκα το 1926. Ο γέροντας το 1928 και ο τελευταίος αδελφός το 1930. 3 αγόρια. Συχνά αναθυμάται τη μητέρα του και μιλά για αυτήν με αγάπη και σεβασμό. Η μητέρα μου ήταν πολύ ενάρετη γυναίκα. Στα λόγια της στήριξα την παιδική μου ζωή. Ναι, φυσικό είναι μια μητέρα να φροντίζει τα. Και προποντός όταν ήμασταν σε πολύ νεαρή ηλικία, να μας ετοιμάσει
τα σχετικά, να ντυθούμε καθαρά ρούχα, να πάμε στην εκκλησία νωρίς και φυσικά και στις, όταν έκανε ολονυκτίες ο Πάτερ Εφραίμ, ο ιερέας μοναχός, ιερέας μοναχός, που κατέβαινε, είχε κατεβεί μάλλον από το Άγιον Όρος. Η ευσεβής μητέρα τον μεγάλωσε με τα νάματα της Ορθοδοξίας από μικρό παιδί, αλλά και η ίδια, αφού ολοκλήρωσε τις οικογενειακές της υποχρεώσεις, μόνασε με το όνομα Θεοφανό, αρχικά στο αγιορείτικο μετόχι της Παναγίας Οδηγητρίας στην Πορταριά Μαγνησίας και μετά στο παλαιό μετόχι της Μονής Φιλοθέου, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στο πανέμορφο νησί της Θάσου. Μεγαλώνοντας ένα χριστιανικό περιβάλλον από νωρίς, ο Ιωάννης, Γιαννάκης όπως τον φώναζαν, πόθησε να γίνει μοναχός. Κατά τα παιδικά του χρόνια γνωρίζει έναν αγιορείτη ιερομόναχο που είχε φτάσει στο Βόλο ως εφημέριος. Το όνομά του ήταν Εφραίμ Καραγιάννης και υπήρξε πνευματικός της μητέρας του. Αυτός ο ιερομόναχος συνδεόταν στενά με τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και για τον οποίον μιλούσε συχνά στον μικρό Ιωάννη. Ο πνευματικός της Βικτόριας, αυτό ήταν το κοσμικό όνομα της μητέρας του, είχε πει κάποτε «Εμείς όλοι μαζί δεν αξίζουμε όσο η Βικτόρια από μόνη της». Την είχαν ξεχωρίσει για την αγάπη της για το Θεό, τη μετριοφροσύνη της, το χάρισμα της προσευχής, της αγρυπνίας και της ελεημοσύνης. Επειδή ήμασταν πάντα στην εκκλησία, ήταν κατά κάποιο τρόπο, η μητέρα ήταν ογιουγόλογη, δίχως ερωτήσεις, δίχως απαντήσεις. Ό,τι έλεγε, το εννοούσε και έπρεπε να γίνει. Και φυσικά ήμασταν παιδιά, μικρά, την αταξία θα την κάναμε οπωσδήποτε, όπως όλα τα παιδιά, και λιγότερο γέροντας. Δηλαδή ήταν πιο απόλυτος, απόλυτα υπάκουος, ναι. Τα δύσκολα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα παιδιά της οικογένειας δουλεύουν για να βοηθήσουν το σπίτι. Ο πατέρας τους είχε ένα ξυλουργείο για να ζήσει την οικογένειά του. Με τον πόλεμο προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με το μικροεμπόριο. Εκείνη τη δύσκολη περίοδο βλέπουν από κοντά τον πόνο του πολέμου, της κατοχής, την πείνα, τις δυσκολίες και τη μεγάλη φτώχεια του κόσμου. Πολλές φορές ο γέροντας και τα αδέλφια του γλίτωσαν με θαυμαστό τρόπο και την προσευχή της μητέρας τους από το θάνατο. Τα παιδιά έβγαιναν για το μικρό τους μεροκάματο και εκείνοι στο σπίτι προσευχόταν στο Χριστό και την Παναγία μας να γυρίσουν σώα. Όταν ήμουν παιδί, στα χρόνια τα δύσκολα από το 40 και μετά, εργαζόμουν σκληρά, διότι ήταν τα χρόνια τέτοια και ο Θεός με βοηθούσε με τη δουλίτσα τη μικρή να ζω την οικογένεια. Παρότι είχα πατέρα, είχα αδέλφια, αλλά δεν ξέρω πώς βρέθηκα να πρωτοχωρώ στο θέμα της δουλειάς, της μέρημνας και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια να φυτοζωεί η οικογένειά μας. Η ζωή του από εκείνα τα χρόνια μέχρι που φεύγει για το Όρος ήταν πολύ πνευματική. Όπως έλεγε ο ίδιος, δεν ήξερα τι υπάρχει δεξιά και τι αριστερά. Και ήταν η μητέρα του και η υπακοή που έκανε στη θέλησή της, σύμφωνα με αφήγησή του, ο λόγος που δεν αστόχησε στο ποιον γέροντα να αναζητήσει στο Άγιο Όρος. Ήμασταν μικροπολιτές. Διακινούσαμε εκείνα τα χρόνια, υπήρχαν τα φάρμακα, οι ελονοσίες, αυτά όλα. Και ήταν κάτι το οποίο ήταν, κατά κάποιο τρόπο, εμπορευόμασταν τα φάρμακα. Εμείς οι δύο, στην αρχή της κατοχής, πουλούσαμε τα παστέλια στα σπίτια. Φτιάνανε, παρήγαγαν το παστέλι και πηγαίναμε εμείς και παίρναμε και βγαίναμε στους δρόμους και φουνάζαμε και το πουλούσαμε. Μέχρι που ήρθε το τέλος της κατοχής, το 44. Οπότε μετά άρχισε η σοβαρή δουλειά για το γέροντα, να σκέπτεται άλλα πράγματα, τα οποία και τα πραγματοποίησε μετά. Και έφτασε η ώρα, το ημερολόγιο έγραφε 26 Σεπτεμβρίου του 1947 και ο νεαρός Ιωάννης ξεκινά για το Άγιο Όρος.
Μετά από συζήτηση με τη μητέρα και τον πνευματικό του, τον πάτερ Εφρέμ, αποφασίστηκε να συναντηθεί με τον γέροντα Ιωσήφ και τη συνοδεία του. Αν και ο ίδιος είχε άλλη σκέψη, υπακούει στην απόφασή τους. Φεύγει από το σπίτι σε συνεννόηση με την μητέρα του, αλλά όχι και με τον πατέρα του που τον ήθελε στο ξυλουργείο, αφήνοντας ένα σημείωμα ότι πάει στα κατηχητικά μαθήματα. Χρόνια αργότερα, λέει σε ομιλία του, πόσο αληθινή αποδείχτηκε αυτή η λεπτομέρεια, μια και στο όρος έλαβε τόσα και τόσα όχι κατηχητικά μαθήματα, αλλά ανώτερα θεολογικά μαθήματα και διδάχτηκε την πραγματική φιλοσοφία. Φτάνοντας αργά-αργά ένα πρωινό, όπως αφηγείται, στη σκάλα της Αγίας Άννας, τον περιμένει ένα σεβάσμιο γεροντάκι, ο γεροαρσένιος. «Δεν είσαι εσύ ο Γιαννάκης από το Βόλο?» τον ρωτά. Απόρησε ο νεαρός που τον αναζήτησε με το όνομά του. «Ναι, αλλά πώς με ξέρετε?» «Ο γέροντας Ιωσήφ το πληροφορήθηκε από τον Τίμιο Πρόδρομο. Του εμφανίστηκε απόψε και του είπε «Σου φέρνω ένα προβατάκι. Βάλε το στη μάντρα σου». Το ίδιο βράδυ, ο νεαρός Ιωάννης στο εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου, που είναι λαξευμένο μέσα στη σπηλιά, έβαλε τη μετάνοια της υποταγής του. «Εκεί, μέσα στο παραμικρό εκείνο φως, γνώρισε η ψυχή μου με το δικό της τρόπο τη φωτεινή φυσιογνωμία του Αγίου Γέροντά μου. Θυμάται ο γέροντας Εφρέμ». Ο γέροντας Ιωσήφ τον δέχθηκε στην αδελφότητά του. Ήταν το νεότερο σε ηλικία μέλος μιας αδελφότητας που περιελάμβανε εκτός από το γέροντα Αρσένιο, το μοναχό Αθανάσιο, αδελφό του Οσίου Ιωσήφ, τον γέροντα Ιωσήφ τον Κύπριο, που αργότερα επάνδρωσε τη μονίβα το πεδίου, τον πατέρα Χαράλαμπο, μετέπειτα ηγούμενο της μονής Διονυσίου, αλλά και κάποιους ακόμα αγιορείτες μοναχούς που αποτελούσαν πνευματικά του τέκνα, όπως ο Εφρέμ ο Κατουνακιώτης, που πρόσφατα αγιοκατατάχθηκε, και ο μοναχός Γεώργιος, ο ερημίτης του Άθο. Η κουρά του Ιωάννη γίνεται 9 μήνες μετά την άφηξή του, το καλοκαίρι του 1948, και του δόθηκε το όνομα Εφρέμ. Από υπακοή στο γέροντα Ιωσήφ, ο μοναχός πλέον Εφρέμ στη συνέχεια χειροτονήθηκε διάκονος και στη συνέχεια ιερέας. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτά τα πράγματα που μας έλεγε ο γέροντας ή βιώσαμε κοντά του και άρχισε να με σφυροκοπά αντιοτρόπος, δικυλοτρόπος για να μου βγάλει τη σκοριά που είχα μέσα μου. Την κατάλαβα τη σκοριά μου όταν άρχισε ο γέροντας να με ελέγχει, να με παρατηρεί. Βέβαια, χάρη της Θεού, δεν αντιλόγησα στο γέροντα. Να πω κάτι γιατί και γιατί. Μέσα μου ο εγωισμός φούντωνε για να αντιδράσω, να... αλλά με τη διδασκαλία του γέροντα και με τη φώτιση του Θεού έκανα ένα σκληρό αγώνα. Η ζωή στην αδελφότητα ήταν πολύ αυστηρή και ασκητική. Ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που έγιναν θεμέλιο και ρίζα στην ορθόδοξη μοναστική και ησυχαστική παράδοση. Η νηστεία τους δεν είχε τέλος και η προσευχή τους ήταν ασταμάτητη. Ο παππούς Ιωσήφ μοίραζε λιγοστό φαγητό και ο νεαρός Εφρέμ που ήταν φυλάσθενος ταλαιπωρήθηκε πολύ. Τον υπηρετούσα το γέροντα, υπηρετούσα τους αδελφούς, ήμουνα και αρχάριος. Εγώ ήμουν ο πιο αδύναμος άνθρωπος και σωματικά και ψυχικά και σε ηλικία ο πιο μικρός. Ήμουνα 19 ετών παιδί. Είχα από τις δυσκολίες εκεί, από τη δύσκολη ζωή που ζούσαμε και από την ασθενική μου κατάσταση, την σωματική, είχα συμπτώματα φυματιώσα, αλλά ούτε καν με απασχολούσε το θέμα της υγείας μου. Ένα, μέσα μου κυριαρχούσε το πώς να αναπαύσω το γέροντα και ο γέροντας με τις διδασκαλίες του μας όπλιζε, μας μιλούσε για το θάνατο. Μας έφερνε κάτω από την καλύβα, κάτω από το κιόσκι και μας δίδασκε. Ο γέροντας μας είχε βάλει για τα καλά καλά μέσα στην υπακοή.
μας παρακολουθούσε χθόνα. Ο μοναχός Εφραίμ, ως πιο μικρός, είχε το καλύβι του πλησιέστερα σε αυτό του γέροντα Ιωσήφ. Όπως έλεγε, πήγαινε να του πει κάποιες νύχτες στην αγρυπνία τους λογισμούς του, και ο παππούς Ιωσήφ τον ουθετούσε από τις προσωπικές του εμπειρίες και από τη ζωή των αγιοριτών Αγίων Ασκητών. Μας έλεγε ο γέροντας ότι όταν ο υποτακτικός αναπαύσει το γέροντά του, ανέπαυσε το Θεό. Ο γέροντας δεν αναπαύεται εις τότε ο υποτακτικός του κάνει την καταδιακόνημα υπακοή, αλλά τον αναπαύει κυρίως με τη ζωή του, την πνευματική. Με αυτή τη διδαχή, ο μοναχός Εφραίμ ζει για 12 χρόνια δίπλα στο γέροντά του και την υπόλοιπη συνοδεία. Διδάσκεται να προσέχει τους λογισμούς, τα πάθη. Μαθαίνει πως να βλέπει από πού έρχεται ένα πρόβλημα και πώς να το θεραπεύει. Παρακολουθεί το πρόγραμμά του με ευλάβεια και άκρατη υπακοή. Προσεύχεται νυχθημερών και παλεύει για την καθαρότητα του νόος. Λαμβάνει σπουδαία πνευματική μόρφωση και άσκηση. Ο ίδιος ο Όσιος Ιωσήφ γράφει σε επιστολή του το Νοέμβριο του 1949. Ο πατήρ Εφραίμ έλαβεν χάρη ως ουδής άλλων των ημερών μου, να τον φυλάξει ο Κύριος, κάμνη τέλειαν υπακοήν. Με την κίνηση του παππού Ιωσήφ το 1959 δρομολογούνται τα επόμενα βήματα στην πορεία του μοναχού Εφραίμ. Ο Όσιος Ιωσήφ έχει δώσει σαφείς εντολές στη συνοδεία του. Δεν έχετε ευλογία να μείνετε μαζί, θα χωριστείτε. Ο πατέρας Εφραίμ συγκεντρώνει γύρω του αυτούς που τάσσονται υπέρ του αυστηρού μοναχισμού. Φαίνεται ότι έχει αποκτήσει τη φήμη του απαιτητικού πνευματικού καθοδηγητή. Ο γέροντας Ιωσήφ προείπε ότι ο παπά Εφραίμ, εξαιτίας της απόλυτης υπακοής του και σιωπής, θα έρθει η ώρα που θα αναλάβει τη σωτηρία πολλών ψυχών στον κόσμο και θα κηρύττει από τον άμβονα της Εκκλησίας, όπως και έγινε. Και πράγματι, ο γέροντας Αρσένιος ευλόγησε τον νεαρό πατέρ Εφραίμ να ξεκινήσει το έργο ως εξομολόγος λαϊκών και μοναχών. Το 1967, η ομάδα μαθητών που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον πατέρα Εφραίμ και αριθμεί πλέον 9 μοναχούς και δόκιμους, μετακομίζει από τη Νέα Σκήτη στο άδειο κελί του Αγίου Αρτεμίου, στην Σκήτη της Προβάτας, της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. 6 χρόνια αργότερα, το 1973, η προϊστάμενη της Μονής Φιλοθέου του ζητά να μετακινήσει την αδελφότητά του στη Μονή, για να βοηθήσει τους λιγοστούς αναπομείναντες ηλικιωμένους μοναχούς, σκοπός ήταν να ξεκινήσει έτσι την ανακαίνισή της, όχι μόνο κτηριακός, αλλά κυρίως πνευματικός, με την προσέλευση νέων μοναχών. Στο Φιλοθέο, με το που πήγε στο Φιλοθέο, άρχισαν να έρχονται πολλοί μοναχοί και να αυξάνει ο αριθμός. Και τότε γνώρισε μεγάλη πνευματική άνοδο. Στη νοτιοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου είναι χτισμένη η Ιερά Μονή Φιλοθέου. Ιδρύθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα από τον Όσιο Φιλόθεο και σε αυτήν ασκήτευε και εξελέγει ηγούμενός της και ο Άγιος Διονύσιος ο Ενολύμπο. Αυτός ήταν που άλλαξε και τη λειτουργία της Μονής από το ιδιόρυθμο στο κοινοβιακό σύστημα. Στο εικονοστάσιο, δίπλα στην είσοδο του ναού, βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας. Είναι μία από τις εικόνες που διασώθηκαν στην περίοδο της οικονομαχίας και έφτασε θαυματουργικά στον αρσανά της Μονής, πλέοντας τη θάλασσα. Ο νέος ηγούμενος της Μονής, γέροντας πλέον Εφραίμ, ορίζει το πρόγραμμά της ως γνήσιος εκπρόσωπος της αγιορείτικης παραδόσεως. Ο γέροντας κοίταζε τα διοικητικά της Μονής, πάντα να τα διευθετεί, αλλά να ξέρετε, ποτέ δεν έβγαινε από το πρόγραμμά του. Το πρόγραμμά μας είναι τέτοιο ότι 4 ώρες μετά τη δύση του ηλίου σηκωνόμαστε για την αγρυπνία στα κελιά, η οποία αγρυπνία διαρκεί γύρω στις 3,5 ώρες. Και μετά από τις 3,5 ώρες
κατεβαίνουμε στην ακολουθία την πρωινή που είναι όρθρος. Να λέμε πρωινή στο Άγιον Όρος είναι, μπορεί να είναι και μία ώρα τη νύχτα το χειμώνα. Όρθρος, λειτουργία, τράπεζα και μετά τη συμπλήρωση του ύπνου άλλες 2,5 με 3 ώρες το διακόνημα της ημέρας. Με τίποτα ο γέροντας δεν άφηνε το πρόγραμμά του για να χαλάσει την αγρυπνία στο κελί και την ακολουθία. Συνήθεια που κράτησε σε όλη του τη ζωή. Όπως μας λέει ο γέροντας Ιωσήφ, ηγούμενος σήμερα στη Μονή Αγίου Νεκταρίου της Νέας Υόρκης, που ήταν κοντά στο γέροντα επί 30 σχεδόν χρόνια, δεν άφηνε ποτέ την αγρυπνία του, παρά τα ταξίδια, τις αλλαγές χώρου, τόπου ή χώρας. Η αγρυπνία στο κελί δίδασκε ότι ήταν το κέντρο της πνευματικής ζωής των μοναχών. Εκεί όντως ο μοναχός δίνεται στην προσευχή και συναντάται με τον Χριστό. Όσο αγωνίζεται, εκεί παλεύει με τους λογισμούς του, εκεί φορτίζει τις μπαταρίες του και πολλές φορές μας έλεγε ότι η αγρυπνία για να πάει καλά θα πρέπει να προσέχετε και την ημέρα, τη συμπεριφορά σας. Αλλά και η ημέρα για να πηγαίνει καλά θα προσέχουμε την αγρυπνία. Την υπακοή σαν βάση, έλεγε ο γέροντας ως πρώτο μάθημα στους μοναχούς και μοναχές. Και αυτή η χάρη της υπακοής φέρει την ωερά προσευχή. Την ευχή που προέτρεπε να λένε δυνατά για να διώχνουν τους λογισμούς. Και το δεύτερο όπλο που συνιστούσε ήταν η αυτομεμψία. Όταν επιμένουμε σε αυτά τα δύο, προσέθετε, στην ευχή και στην αυτομεμψία, σιγά σιγά βλέποντας τον αγώνα μας, ο Χριστός μας στέλνει τη χάρη του. Και φυσικά αρχίζουμε σιγά σιγά και τα πιστεύουμε, τα αισθανόμαστε. Καθώς η μοναστική κλίση γινόταν όλο και πιο αποδεκτή στην Ελλάδα, ο Πάτερ Εφρέμ βοήθησε και το γυναικείο μοναχισμό. Αρκετές μονές ιδρύθηκαν και λειτουργήσαν υπό την πνευματική του καθοδήγηση. Τα τρία πρώτα αποδείχθηκαν καθοριστικής σημασίας για τα μοναστήρια που ίδρυσε στη Βόρειο Αμερική. Όταν έγινε ηγούμενος, δημιούργησε το μετόχι της Μονής στην πορταριά του Πηλίου στο όνομα της Παναγίας Οδηγήτριας, με επικεφαλή στην μακαριστή και Αγία Γερόντισσα Μακρίνα. Πολλές φορές στο παρεκκλήσι, όταν λειτουργούσε εκεί στην πορταριά, σε ένα παρεκκλήσι που λειτουργούσε ο γέροντας, έτυχε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να γεμίσει ευωδία όλο το παρεκκλήσι και σταμάτησε ο γέροντας. Τους είπε ότι αυτή τη στιγμή η ίδια η Παναγία είναι παρούσα εδώ. Αλλά αυτό επανελήφθηκε κι άλλες φορές. Ζούσαν πολύ ζωντανά τη χάρη. Είχαν την ωραία προσευχή, την υπακοή. Ο γέροντας τις μοναχές τις ονόμαζε μυροφόρες, διότι όπως ο Χριστός μετά την Ανάσταση φανερώθηκε πρώτα στις γυναίκες και μετά στους άντρες, έτσι και οι μοναχές ήταν πιο δοσμένες στον πνευματικό αγώνα, στην αγάπη για τον Χριστό από τους μοναχούς. Η μοναχή Μακρίνα είχε μοιραστεί για 2 χρόνια το ίδιο κελί με τη γερόντισσα Θεοφανό, τη μητέρα του γέροντα Εφρέμ, που ήταν και η πρώτη μοναχή που χειροθέτησε ο γέροντας, ώστε η κατασάρκα μητέρα να γίνει πνευματική κόρη και μαθήτρια του γιού της. Το δεύτερο ήταν αυτό της μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Θάσο, παλαιό μετόχι της μονής Φιλοθέου από το 1280, όπου μετακόμισε αργότερα και έζησε μέχρι τέλους και εκοιμήθη πλήρης ημερών 96 ετών η κατασάρκα μητέρα του γερόντισσα Θεοφανό. Από αυτά τα δύο μοναστήρια σιγά σιγά επανδρώθηκαν άλλες μονές εδώ στην Ελλάδα, Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης, την Ελασσόνα δύο και στις Αίρες άλλα και Αλαχού της Ελλάδος. Σιγά σιγά από αυτά τα γυναικεία μοναστήρια μεταφυτεύτηκε το πνεύμα του γυναικείου Ορθόδοξου Μοναχισμού και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αρχή, οι επισκέψεις του γέροντα στην Αμερική ήταν για λίγες μέρες.
αλλά κάθε χρόνο η παραμονή του παρατηνόταν όλο και περισσότερο. Θυμάται η γερόντισσα Ολυμπιάδα, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Σκέπης στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σε όλο αυτό το διάστημα η προσευχή του ήταν έντονη και έμπονη, να δείξει ο Θεός το θέλημά του. Ακόμα και όταν ο ίδιος είχε λάβει την πληροφορία ότι αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για να βοηθήσει το λαό του στη μακρινή αυτή χώρα, ζητούσε ταπεινά και από άλλους φωτισμένους πατέρες την επιβεβαίωση. Κάποια στιγμή μας προσκαλεί να έρθουμε μικρές συνοδείες 2-3 ατόμων σε κάθε τόπο για να ξεκινήσουν τα μοναστήρια. Και ο ίδιος ακούραστα, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, να μας στηρίζει με την παρουσία του και τις ευχές του, ώστε να ξεπερνιούνται και να ελαφρύνουν οι δυσκολίες που φυσικά παρουσιάζει κάθε καινούριο ξεκίνημα. Θυμάται τα λόγια του γέροντα τα πρώτα δύσκολα χρόνια. «Να μην καταλάβεις τι περνάς». Αυτό προσευχόταν με θέρμη στο Χριστό μας ο γέροντας Εφραίμ για τους μοναχούς και τις μοναχές που απετέλεσαν τη μαγιά της Αμερικής, αναφερόμενος στις δυσκολίες που συναντούσαν. Σε ένα τόπο με άλλη γλώσσα, άλλους νόμους, συχνά με δυσκολίες από την επίσημη εκκλησία, χωρίς πόρους. Όμως, όπως περιγράφουν οι πατέρες, όταν ο γέροντας Εφραίμ έπαιρνε την πληροφορία και ξεκινούσε να δημιουργηθεί ένα νέο μοναστήρι, συγκέντρωνε την αδελφότητα και μιλούσε με τέτοιο τρόπο που δημιουργούσε τη λαχτάρα να είναι πρώτη στον αγώνα της πνευματικής αναγέννησης της Αμερικής, χώρα στην οποία κινδύνευε να χαθεί το ορθόδοξο φρόνημα. Θέση που εξέφρασαν δεκαετίες πριν δύο κορυφαίοι ορθόδοξοι θεολόγοι καθηγητές του 20ου αιώνα. Τόσο ο προθιερέας Γεώργιος Φλωρόφσκι, όσο και ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης, οι οποίοι σε μελέτες και επιστολές τους περιγράφουν την κατάσταση όπως την έζησαν. Αντιμετώπισε, όπως είναι φυσικό, πολλαπλούς πολέμους, διότι αυτό διάβολο φυσικά. Είναι δυνατόν να πας σε ένα μέρος το οποίο δεν υπήρχε κάτι έτσι ζωντανό, πνευματικό, κατά τον μεγάλο θεολόγο τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη? Το ορθόδοξο φρόνημα στην Αμερική είχε χαθεί. Είχε μεγάλες επιρροές η Εκκλησία από τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες. Και χρειαζόταν μία τονωτική ένεση τόσο δυνατή που να μπορέσει να ξεκολλήσει από όλα αυτά τα αρρωστημένα φρονήματα και να ξαναμπεί το ορθόδοξο φρόνημα στην Εκκλησία της Αμερικής. Σε επιστολή του, ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης το 1960 προς τον Αγιορείτη μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη κάνει έκκληση προς το Άγιο Όρος να στείλουν μοναχούς και να ιδρύσουν ένα ή περισσότερα μοναστήρια στην Αμερική. Τα χρόνια εκείνα, όπως καταλάβαμε όταν ήρθαμε και εγκατασταθήκαμε πια εδώ, μας λέει η γερόντισσα Μελάνη, ηγουμένη στη Μονή Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στο Σικάγο, υπήρχε ο κίνδυνος ότι η Ορθοδοξία θα μεταβάλλονταν σε κάτι άλλο. Η ίδια γνώρισε τον γέροντα Εφραίμ από το θείο της, μακαριστό γέροντα Πανάρετο Μακρυγιάννη τον Φιλοθεήτη, σε πολύ νεαρή ηλικία. Ήταν στην αρχή της δεκαετίας του 70, η εποχή που ο γέροντας Εφραίμ είχε γίνει πνευματικός πατέρας 11 μοναστηριών σε όλο το Άγιο Όρος και την υπόλοιπη Ελλάδα. Το ημερολόγιο γράφει 1979 και ο γέροντας, αναζητώντας ιατρική βοήθεια μετά από ένα ατύχημα που προετών είχε υποστεί στο πόδι του, φτάνει στη Βόρειο Αμερική για θεραπεία. Αν και το ταξίδι ξεκινά για ιατρικούς και όχι ιεραποστολικούς λόγους, σημαίνει πρακτικά την εκκίνηση του θείου σχεδίου. Ως νέος πατροκοσμάς με το φωτισμό και την καθοδήγηση, όπως απεδείχθη, του Αγίου Πνεύματος, ξεκινά να μεταλαμπαδεύσει το αγιορείτικο φως στη Μητρόπολη της εκοσμικευμένης Δύσης. Στη διάρκεια της επίσκεψής του, με την άδεια και ευλογία του τότε Επισκόπου του Τορόντο και τώρα Αρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου, στο Λόντον του Οντάριο, στο Μόντρεαλ, στο Τορόντο και στο Βανκούβερ προς αναζήτηση της ιατρικής βοήθειας, συναντά πιστούς της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας του Καναδά. Κατάγομαι από τον Καναδά, την επαρχία του Οντάριο, Λόντον είναι η πολιτεία. Είναι η πολιτεία που ο γέροντας Εφραίμ
ήρθε πρώτα στον Καναδά. Εγώ τον γνώρισα στις αρχές του 90. Στις αρχές του 90 για πρώτη φορά επισκέφτηκα ένα σπίτι γνωστού, ο οποίος ήταν εκεί ο γέροντας το βράδυ. Ήρθα στον Καναδά 22 χρονών. Εντάξει, νέος στην Ελλάδα, μετά το στρατιωτικό δεν είχαν πολλά. Εκκλησία, εντάξει, στην εκκλησία πηγαίναμε την Κυριακή, αλλά αυτό και μόνο. Τώρα μετά σιγά σιγά με τον γέροντα που ήρθε και ξομολογηθήκαμε, μας είπε ορισμένα πράγματα, ακούσαμε, είδαμε διαφορετικά τη ζωή και όλα. Και γίναμε, όχι τι γίναμε ακόμα, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι, δεν καταφέρνουμε και πολύ καλά, αλλά τουλάχιστον μας έβαλε κάποιο προορισμό στη ζωή. Ο γέροντας μας έσωσε εδώ στην Αμερική, εμένα προσωπικά και πολύ κόσμο που βλέπω. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Αμερική, στα μοναστήρια, γιατί μου αρέσει να ταξιδεύω σε όλα τα μοναστήρια. Ο γέροντας Εφρέμ είχε το προορατικό, το ιαματικό και το διορατικό χάρισμα. Χαρίσματα που δεν φανέρωνε παρά για το καλό του κόσμου και πάντα με διάκριση. Πολλές οι διηγήσεις για το πώς προείπε σε λαϊκούς και μοναχούς που πήγαν να εξομολογηθούν τη ζωή τους. Χρόνο με το χρόνο, πολλοί ζήτησαν την ώρα της ασθενείας τους τη βοήθειά του. Και πολλοί είδαν να γίνονται θαυματουργικά καλά, ανατρέποντας συχνά τις ιατρικές γνωματεύσεις. Αλλά και σε στιγμές μεγάλης απόγνωσης βρήκαν παρηγοριά και στήριξη. Τον γέροντα τον γνώρισα το 1990 στον Καναδά και ήταν η πιο μεγάλη ευλογία στη ζωή μου αυτή η γνωριμία. Αφηγείται με μεγάλη συγκίνηση την παρέμβαση του γέροντα όταν το 1999 χάνονται τα ίχνη της νεαρής κόρης της σε τουριστικό ταξίδι στη Νότιο Αφρική. Ήταν 5 μέρες χωρίς νέα, την αναζητούσε η αστυνομία, δεν είχε μιλήσει με το γέροντα. Δευτέρα βράδυ, την πέμπτη μέρα, χτυπάει το τηλέφωνο και ήταν ο γέροντας. Το κορίτσι σου είναι καλά, όλα τα παιδιά έτσι κάνουνε. Να προσεύχεσαι στην Παναγία και στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Την άλλη μέρα, τρίτη πρωί, 6:25 χτυπάει το τηλέφωνο και με παίρνει και μου λέει, ήρθαν οι φίλοι μου και με πήραν από το αεροδρόμιο και δεν χρειάστηκα τα χρήματα. Είχαμε πάει πολύ μακριά σε μια ακρογιαλιά με μεγάλο Σαββατοκύριακο 4 ημερών, τα πάντα κλειστά, δεν είχαμε λύσει και γι' αυτό δεν σε πήρα και πήρα την τρίτη το πρωί. Η παρουσία του γέροντα Εφρέμ ήδη από την πρώτη φορά άρχισε να κινητοποιεί τον κόσμο. Γέμισαν εκκλησίες και σπίτια για να τον ακούσουν. Και ο ίδιος φαίνεται ότι κατάλαβε πως θα επέστρεφε στη Βόρειο Αμερική για να συγκεντρώσει αυτό το πείμνιο. Και πράγματι, ένα χρόνο μετά έκανε το πρώτο του ταξίδι, στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη φορά. Ο γέροντας Εφρέμ σε κάθε στιγμή της ζωής του δίδασκε με λόγο και με πράξη τη δύναμη της πίστης και της προσευχής. «Να ετούμεθα, να παρακαλούμε, να κρούμε την θύρα του ελέους του Κυρίου και θα τύχουμε απαντήσεως. Γι' αυτό να πάρουμε το θάρρος, να εγκολποθούμε την πίστη και να μην σταματήσουμε ποτέ να ετούμεθα δια της προσευχής τα όσα μας απασχολούν, αμαρτήματα, πάθη, υποθέσεις ζωής». Διαβάζουμε στην τέχνη της σωτηρίας αλλά και στη χειρόγραφη επιστολή του. Ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Αντωνίου, γέροντας Παΐσιος, μιλάει για τη μεγάλη σύνδεση που είχε ο γέροντας Εφρέμ με τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, το γέροντά του. Πριν κοιμηθεί ο παππούς Ιωσήφ, του είχε προειπεί: «Όσο σιωπάς τώρα, τόσο θα μιλήσεις στο μέλλον». Ο πάτερ Εφρέμ επισκεπτόταν από μια δεκαετία τη Βόρεια Αμερική. Κατά την επιστροφή του από ένα του ταξίδι, λέγεται ότι και ενώ βρισκόμενος σε κατάσταση βαθιάς προσευχής, δέχθηκε τη θεία εντολή να επιστρέψει στη Βόρεια Αμερική και να ιδρύσει μοναστήρια. Έργο που επετέλεσε μέχρι την κοίμησή του το Δεκέμβριο του 2019 με αγνότητα και απλότητα, με παρησία στην προσευχή, με απέραντη υπομονή, με βαθιά πίστη στη θεία πρόνοια και τη βοήθεια του Πανάγαθου Θεού, με εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που ποθεί τη σωτηρία της ψυχής του, αλλά και με απόλυτη προσήλωση στις παραδόσεις της ελληνοορθοδόξου χριστιανικής πίστης. Η προσωπικότητα του γέροντα Εφρέμ θα γραφτεί στην ιστορία
της Ορθοδοξίας γενικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες με χρυσά γράμματα. Εάν δει κανείς την πορεία της Ορθοδοξίας στην Αμερική. Ήταν μια πορεία και εξακολουθεί να είναι μια πορεία λαμπρή. Αλλά έλειπε κάτι σε αυτήν την πορεία. Έλειπε η μοναστική εμπειρία. Έλειπε η πνευματικότητα ενός μοναστηριού. Αυτό το κενό ήρθε να συμπληρώσει ο γέροντας Εφραίμ, ιδρύοντας γύρω στα 17 μοναστήρια σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και φέρνοντας την άβρα αυτής της μοναστικής πνευματικότητας, η οποία έλειπε από την Αμερική. Όπως ξέρετε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν πολλά είδη πνευματικότητας, πολλά είδη λειτουργικού βίου. Υπάρχει ο ενοριακός λειτουργικός βίος, υπάρχει ο μοναστικός. Επομένως, το να έχει κανείς μόνο το ένα στοιχείο από τα δύο στην εκκλησιαστική ζωή μιας γεωγραφικής περιφέρειας είναι ελλειπές. Η παρουσία του μοναστηριού μας είναι ένας φάρος του ορθοδόξου μοναχισμού μας. Κάθε μοναστήρι είναι και ένα φυλάκιο του Θεού και μια παρουσία αγιοπατερική. Το κάθε μοναστήρι εκεί που βρίσκεται δημιουργημένο και φτιαγμένο ευλογεί το μέρος όλο, τον κόσμο όλο, ειρηνεύει και το μέρος όλο. Έχουν τα δαιμόνια, έρχονται άγγελοι, αλλά και με τη δουλειά την πνευματική που παρέχει, που δίνει, βοηθάει τους χριστιανούς μας να περπατήσουν σωστότερα τον δρόμο της σωτηρίας. Είναι ένα πνευματικό καταφύγιο που καταφεύγει κάθε ψυχή που θέλει να σωθεί, που θέλει να παρηγορηθεί, που θέλει να ζωογονηθεί, που θέλει να φωτιστεί. Αν και ο Πάτερ Εφραίμ στην αρχή ήταν διστακτικός, όπως και έπρεπε να είναι, η διαπίστωση της μεγάλης ανάγκης που υπήρχε στο ποίμνιο της Αμερικής του έδωσε τη δύναμη να ξεκινήσει ένα έργο που από μόνο του είναι ένα θαύμα. Έργο που αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες από νωρίς. Σχεδόν σε κάθε μονή που ξεκινούσε να δημιουργήσει, αντιμετώπιζε πολλαπλούς πολέμους, όπως μας λέει ο γέροντας Νικόδημος. Οπότε κάποια στιγμή, όπως πήγαινε ερχόταν στην Αμερική, μας ζήτησε και πήρε την κάρα του παππού Ιωσήφ, που την είχε φυλασσόταν στο κελί του μέχρι εκείνη τη στιγμή, στο Φιλοθέο. Την πήρε μαζί του στην Αριζόνα, όπου και βρίσκεται μέχρι τη σήμερα. Όπως εξηγεί, είχε πνευματική ένωση με τον Όσιο Ιωσήφ και πολλές φορές έπαιρνε την απάντηση που είχε ανάγκη μετά από προσευχή μπροστά στα λείψανα του γέροντός του, όπως κάνουμε όλοι όταν προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα των Αγίων μας και του ζητούμε παρηγοριά και καθοδήγηση για τα θέματα που μας απασχολούν. Ασφαλώς με την εμφάνιση του Ορθόδοξου Μοναχισμού εδώ στην Αμερική εταράχθησαν τα ύδατα. Ήταν κάτι το καινούριο. Μεγάλα πλήθη και πάρα πολλοί κόσμος αγκάλιασαν με μεγάλη αγάπη και δίψα αυτήν την πνευματικότητα και τον μοναχισμό, αλλά υπήρξε και κάποια ανησυχία από άλλα τμήματα της Εκκλησίας ότι τι είναι αυτό το άγνωστο που έρχεται τώρα, πώς θα επηρεάσει την ενοργειακή ζωή, θα γίνονται και εκεί μυστήρια, δεν θα γίνονται εκεί μυστήρια, πού θα πηγαίνουν οι δωρεές, πού θα εκκλησιάζονται οι πιστοί μας, μήπως αυτό εξασθενήσει τον ενοριακό βίο και διάφορα άλλα τα οποία είναι ανθρώπινα, είναι φυσιολογικά και δεν είναι πρωτόγνωρα στην εκκλησιαστική πραγματικότητα. Εν μέσω δυσκολιών, πειρασμών και επιθέσεων, το 1989 ιδρύεται το πρώτο μοναστήρι στη Βόρειο Αμερική, στο Σάξονμπεργκ της Πενσιλβάνια, με την ευλογία του τότε επισκόπου και αργότερα Μητροπολίτη Μάξιμου. Γυναικείο μοναστήρι αφιερωμένο στη γέννηση της Θεοτόκου,
κατοικείται αρχικά από μικρή ομάδα μοναχών που ήρθαν από τη μονή της οδηγήτρια στην Πορταριά. Ένα χρόνο αργότερα, έχοντας σχεδιάσει τη δημιουργία και άλλων μονών, παρετείται από την ηγουμενία της Μονής Φιλοθέου. Συνεχίζει όμως να είναι ο πνευματικός πατέρας των μοναστηριών του, τόσο στο Άγιο Όρος, όσο και στις 8 γυναικείες μονές σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Το 1993, μέσα σε ένα χρόνο, ο πατέρας Εφρέμ ιδρύει 4 μοναστήρια. Το ένα από αυτά βρίσκεται στην πόλη Βέδερλι της Πενσιλβάνιας, στα βουνά Πόκονος. Εκεί εγκαθίστανται η γερόντισσα Ολυμπιάδα και η αδελφή Χρυσοβαλάντου από το μοναστήρι του Αρχαγγέλου της Θάσου. Εκεί αγοράζεται αρχικά ένα μικρό αγρόκτημα και αρχίζει να λειτουργεί το μοναστήρι. Καθώς αυξάνει η αδελφότητα και οι προσκυνητές, ο χώρος δεν επαρκεί και αναγκαστικά αναζητούμε ένα μεγαλύτερο κτήμα να μεταφερθούμε. Τον καιρό αυτό βιώνουμε ένα θαύμα της πρόνοιας του Θεού διευχών του Γέροντα σε όλη τη διαδικασία της αγοράς και της ανέγερσης της νέας μονής. Αυτός μας προέτρεψε για την αγορά του συγκεκριμένου κτήματος και πρόβλεψε με λεπτομέρειες τα της αγοράς του. Να σημειώσουμε ότι στο κτήμα αυτό πριν 100 χρόνια λειτουργούσε μεγάλο νοσοκομείο και σανατόριο για όλη την ευρύτερη περιοχή. Η τοποθεσία του, που βρίσκεται 2 ώρες από τα γύρω αστικά κέντρα, όπως Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, Νιου Τζέρσι, ήταν ιδανική, ώστε να είναι προσιτό το μοναστήρι από πολλούς χριστιανούς, που από την πρώτη μέρα το αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και βρήκαν εδώ ένα τόπο προσευχής, γαλήνης και ηρεμίας. Η νέα μονή βρίσκεται σε ένα κατάφυτο ύψωμα της περιοχής και ένας λευκός σταυρός, ορατός καθώς πλησιάζει στο μοναστήρι από μακριά, τοποθετείται στην κορυφή κατόπιν προτροπής του γέροντα. Και στη συνέχεια, μαζί βέβαια με πολλή προσπάθεια των αδελφών, οι ευχές του και πρωτίστως η καθημερινή φροντίδα της Παναγίας μας κάνουν τα αδύνατα δυνατά. Και το 2006 η αδελφότητα εγκαθίσταται στη νέα τοποθεσία όπου βρίσκεται σήμερα. Ο ναός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όπου γίνονται οι καθημερινές ακολουθίες, ολοκληρώνεται και αγιογραφείται. Εκτός από το κεντρικό κτίριο με τα κελιά των αδελφών, την τραπεζαρία, την έκθεση και το αρχονταρίκι, κτίζονται ξενώνες για τη φιλοξενία των προσκυνητών, όπως και το παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Πέρα όμως από όλα αυτά, το βασικότερο είναι να κρατήσουμε την παρακαταθήκη του Γέροντα, την προσευχή για όλον τον κόσμο, τη διακονία των χριστιανών μας, τη φιλοξενία, τη δυνατότητα συμμετοχής των στα Άγια Μυστήρια και τη διαφύλαξη του γνήσιου πατερικού ορθόδοξου φρονήματος. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, που βρίσκεται στο Pleasant Prairie του Wisconsin. Και πάλι, η ηγουμένη, η γερόντισσα Μελάνη, η αδελφή Βριέννη και 2-3 ακόμα στην αρχή μοναχές ήρθαν από την Ελλάδα για το σκοπό αυτό.
Από νεαρή ηλικία οι δύο μοναχές γνώρισαν τον γέροντα Εφραίμ αλλά και τον Άγιο Πορφύριο. Σε πολλές περιπτώσεις ο γέροντας μας ζητούσε να απευθυνθούμε στον Άγιο Πορφύριο για να πάρουμε τη γνώμη του. Θυμάται χαρακτηριστικά η γερόντισσα Μελάνη τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου. Με τα χαρίσματα του μεγάλου γέροντα, έτσι αποκαλούσε τον πατέρα Εφραίμ ο Άγιος Πορφύριος, η ιεραποστολή για την οποία τον κάλεσε ο Θεός στην Αμερική θα έχει τη χάρη των πρωτοχριστιανικών χρόνων. Είναι πολύ ανώτερη αποστολή αυτή, γιατί η Αμερική ζει την ψευδαίσθηση ότι γνωρίζει την Εκκλησία, έχει την πνευματική αυτάρκεια, ενώ η Αφρική γνωρίζει την άγνοιά της. Όταν τους πρωτομίλησε για την Ιεραποστολή στην Αμερική, ο γέροντας Εφραίμ τους περιέγραψε την ανάγκη. Είδα κόσμο να διψά. Δεν ξέρανε τι είναι η προσευχή. Δεν ξέρανε τι είναι η μετάνοια. Εξομολόγηση. Ο κόσμος έχει ανάγκη. Κάτι που σταθεροποιεί τον σπόρο που ρίχνουμε. Αυτά ήταν τα λόγια του γέροντα Εφραίμ όταν η γερόντισσα Μελάνη και η αδελφή Βριέννη του ζήτησαν να γίνουν μοναχές. «Αν αυτό θέλετε, θα έρθετε στην Αμερική», ήταν η απάντησή του. Το γέροντα είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω το 1981 για πρώτη φορά όταν ερχόταν στην Αμερική, πρώτο ήρθε. Και από τότε πολλές φορές είχα την ευκαιρία να εξομολογηθώ κοντά του. Η εξομολόγηση δεν είναι να πεις τα αμαρτήματά σου. Είναι να παρουσιάσεις τον εαυτό σου, την αστοχία σου στον πνευματικό σου και εκείνος γνωρίζοντας τον τρόπο της θεραπείας να μπορέσει να σε καθοδηγήσει έξω από την αρρώστια. Ποια είναι η αρρώστια? Αυτό που συνήθως ακούγαμε είναι «μην το ξανακάνεις». Όμως αυτό δεν σε βοηθάει. Ο γέροντας είπε «βεβαίως και θα μπορείς να πέσεις όχι μόνο σε αυτό, αλλά σε ακόμα μεγαλύτερα». Συμπληρώνει ο ίδιος ότι ο γέροντας ήταν για την Αμερική ένα ζωντανό Ευαγγέλιο. Μπορούσες μέσα από τη ζωή του, από το βίωμα που είχες μαζί του, να καταλάβεις τα λόγια του Ευαγγελίου. Να καταλάβεις τα λόγια του Ευαγγελίου, να καταλάβεις την ουσία της Ορθοδοξίας, να μάθεις τον πνευματικό τρόπο ζωής και να το δεις στην πράξη, να τον βλέπεις στην πράξη, σε κάθε του βλέμμα, σε κάθε του κίνηση, σε κάθε σκέψη που έκανε, που ήταν μόνο για το καλό των άλλων ανθρώπων. Η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου ιδρύθηκε στη θέση ενός πρώην ρωμαιοκαθολικού μοναστηριού. Βρίσκεται λίγο έξω από δύο μητροπολιτικές περιοχές ανάμεσα από το Μιλγουόκι και το Σικάγο, πόλη με μεγάλη ελληνική κοινότητα. Εδώ επελέγει, και κοντά και μακριά, ένας τόπος ευλογημένος, που στην αρχή δίστασαν να αγοράσουν αφού έπρεπε να προσφύγουν σε δανεισμό εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως όλες οι μονές, ξεκίνησαν με μεγάλα χρέη, αλλά θαυματουργικά, με κόπο, εργασία και προσευχή, μαζεύονταν οι δόσεις. Την ονομασία της Ιεράς Μονής έδωσε ο μακαριστός Μητροπολίτης Σικάγου Ιάκωβος, ο οποίος έτρεφε μια ιδιαίτερη αγάπη προς τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τη Μονή, στην οποία ζήτησε και να θαυτεί. Εδώ οι αδελφές δημιούργησαν ένα συγκρότημα που περιλαμβάνει μια υπέροχη εκκλησία βυζαντινού ρυθμού με 8 τρούλους, βιβλιοπωλείο, χώρο συνεδριάσεων και μεγάλο χώρο εστίασης αλλά και νεκροταφείο.
Με κλειστό διάδρομο ενώνεται η εκκλησία με τα κελιά των μοναχών. Καθημερινά υποδέχεται πιστούς από τις κοντινές πόλεις. Βοηθάνε με κάθε τρόπο τις ανθρώπινες ψυχές, όπως ο γέροντας τις δίδαξε. Με συμμετοχή στα μυστήρια, με καθοδήγηση για εξομολόγηση και μετάνοια, με παρηγορητικούς λόγους, αλλά και προσευχή για τον καθένα, ως πράξη χριστιανικής αγάπης. Ήτανε το τέλος 93-94 και ήμασταν στο σπίτι και η γυναίκα μου, η Σοφία, μου λέει «Έχει θεία ένας Άγιος Ιερομόναχος από το Άγιο Όρος. Δεν πάμε να τον δούμε». Εμένα ποτέ μου το είπε. Δεν ήθελα τόσο πολύ να πάω, να πω την αλήθεια, αλλά έκανα την υπακοή και πήγα μαζί της. Σοπήγαμε σε ένα σπίτι μια κυρίας και εκεί πότε μπήκαμε μέσα, ήμασταν σε ένα σαλόνι. Θα ήταν 60-70 άτομα μέσα στο δωμάτιο και καθόμασταν εκεί, γνώριζα μερικούς και ξαφνικά έρχεται ο γέροντας και τον βλέπουμε και ο γέροντας είναι ένας κουντούλης με μια πολύ αλαφρή φωνή. Πρώτα κάναμε προσευχή, έψανε κάτι και τότε άρχισε να μας λέει την ιστορία της Αγίας Μαρίας από την Αίγυπτο. Και για πρώτη φορά, εγώ δεν μίλαγα τα ελληνικά όπως τα μιλάω τώρα, τα έλεγε, ήμουν πιο σπασμένος. Αλλά όπως τα έλεγε την ιστορία, εγώ καταλάβαινα κάθε λέξη που έλεγε. Έπειτα από λίγο καιρό είχαμε θεί εδώ στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου και πάλι ο γέροντας ήρθε. Εγώ ήμουν από μια άκρη και ο γέροντας είναι από την άλλη άκρη. Και στη μέση ήταν 40-50 άτομα. Και ο γέροντας με κοιτάζει. Αυτή τη στιγμή σκέφτηκα πρέπει να πάω για εξομολόγηση. Και κάνω την πρώτη εξομολόγηση της ζωής μου. Και πρέπει να πω ήταν πολύ ωραία. Και έπειτα από αυτό άρχισα, άλλαξα. Έμαθα για εξομολόγηση, έμαθα για νηστεία, έμαθα πολλά για τα αγιαλείψανα. Έμαθα για το Άγιο Όρος. Άμα σκεφτείς, ο γέροντας είναι στην Αμερική τώρα 30-35 χρόνια. Και εγώ ξέρω ότι ήταν στον Άγιον Αντώνη, έβλεπε 20-30 άτομα την ημέρα. Είναι 5.000 το χρόνο. Ήταν 30 χρόνια. Είναι παραπάνω από 100.000 άτομα. Εγώ πιστεύω ότι το πιο μεγαλύτερο πράγμα που έχει κάνει ο γέροντας στην Αμερική. Εξομολόγησε 100.000 άτομα. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μεγάλη έγνοια του γέροντα Εφραίμ να σωθούν οι ψυχές των πνευματικών του παιδιών, των μοναχών, των λαϊκών, όσων εξομολογούσε. Μάλιστα, όπως μας αφηγείται ο γέροντας Ιωσήφ της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου, λίγο καιρό πριν την κοίμησή του, ο γέροντας μας διηγήθηκε το εξής. Στην προσευχή του για τις ψυχές των και κοιμημένων που είχε αναλάβει, είδε πως μπήκε σε ένα δωμάτιο που στη μέση του δωματίου υπήρχε ένα τραπέζι. Επάνω στο τραπέζι υπήρχε η λίστα με τα ονόματα των κεκοιμημένων που είχε αναλάβει ο γέροντάς μας. Διαγωνίως απέναντι, από μια άλλη πόρτα, βλέπει να μπαίνει η μητέρα του γερόντισσα Θεοφανό, που ήταν μοναχή, και να κατευθύνεται προς το τραπέζι που ήταν γραμμένα τα ονόματα των ψυχών. Ρίχνει μια ματιά στα ονόματα και χωρίς να μιλήσει, κάνει με το χεράκι της το νεύμα, δείχνοντας ότι οι ψυχές είναι σεσωσμένες. Ο Παπα Εφραίμ Κατωνακιώτης τον έλεγε ακριβώς Παζαρτζή, γιατί ακριβώς ερχόταν σε επαφή με τον Χριστό και κοίταζε πώς θα σώσει περισσότερους ανθρώπους, περισσότερες ψυχές. Τον παρακαλούσε για διάφορα, ζητήσατε προηγουμένως να σας το αναφέρω, το οποίο το είδε ο ίδιος ο Παπα Εφραίμ το 1986 ο Κατωνακιώτης. Όταν τον επισκέφτηκαν δύο λαϊκή πνευματικοπαίδια του γέροντος του δικού μας και με το που τους είδε η πρώτη του κουβέντα ήταν «Έχετε πολύ πλούσιο γέροντα». Γέροντα λέει «Ο γέροντας μας δεν είναι πλούσιο, είναι φτωχός, δεν είναι». «Είναι, είναι».
Ξέρω τι σας λέω. Τον είδα μπροστά στο θρόνο του Χριστού και του είπε ο Χριστός, «Παπα Εφραίμ, με ανέπαυσης εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου, εισέλθε στον Παράδεισο». Και ο γέροντας ευχαρίστησε μεν τον Χριστό, αλλά ξέρεις Χριστέ μου, έχω κάτι να σου ζητήσω. Τι θέλεις? Να ξέρεις, έχω και τους μοναχούς και τις μοναχές, τόσους μοναχούς και μοναχές. Λέει ο Χριστός, αυτοί είναι όλοι για να σωθούν. Χριστέ μου, αν δεν μπουν αυτοί όλοι μέσα, δεν θέλουν να μπω στον Παράδεισο. Συγκατένευσε ο Χριστός. Λέει, εντάξει, ας μπουν και αυτοί μέσα. Ξέρεις και κάτι ακόμα, Χριστέ μου? Τι είναι? Έχω και τους λαϊκούς. Τι θα γίνουν αυτοί? Αυτοί και αν δεν είναι να μπουν όλοι στον Παράδεισο. Χριστέ μου, αν δεν μπουν αυτοί μέχρι τον τελευταίο, εγώ δεν θέλω να μπω στον Παράδεισο. Και ο Χριστός τελικά συγκατένευσε να μπουν και αυτοί στον Παράδεισο. Ως απάντηση σε αυτή του την αγωνία για τη σωτηρία του κόσμου και μάλιστα ειδικά για τα δύσκολα χρόνια που έρχονται, έβλεπε ο γέροντας Εφραίμ την παρουσία του μοναχισμού. Η παρουσία του μοναχισμού μας σε αυτόν τον νέο κόσμο που λέγεται Αμερική, που λέγεται Καναδάς, που δεν υπάρχει πριν του ενός Ορθοδόξου Ελληνικού μοναστηριού με ουσιαστική παρουσία, αυτό μας δίνει τις χριστές ελπίδες, τις ελπίδες αυτές που θα δώσουν ζωή, θα δώσουν φως, που θα δώσουν σωτηρία στον κόσμο εδώ. Αυτό να αποτελέσει προζήμη που θα ζυμωθεί όλος ο χώρος αυτός του νέου κόσμου με μοναστήρια, με φάρους, με ορθόδοξα στέκια, με οάσεις πνευματικές που οι χριστιανοί μας να τρέχουν κατά τόπους, να τρέχονται, να ποτίζονται, να δροσίζονται, να σώνονται, διότι περιμένουμε την νέα εποχή που σημαίνει εποχή Αντιχρίστου. Και οι φάροι απλώθηκαν σε όλη την Αμερική. Ο γέροντας Εφραίμ ίδρυσε 19 μοναστήρια, τα 7 εξ αυτών ανδρικά, σκορπισμένα από την Αριζόνα και το Τέξας μέχρι τη Φλόριντα, το Μίσιγκαν, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Νέα Υόρκη και το Ιλινόι. Οι γυναικείες μονές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βρίσκονται στην Πενσιλβανία, στο Ουισκόνσιν, στην Καλιφόρνια, στη Ουάσιγκτον, στη Φλόριντα, στη Βόρεια Καρολίνα, στο Τέξας αλλά και στον Καναδά, στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σε όλες τις μονές, οι ακολουθίες και οι αναγνώσεις στην τράπεζα γίνονται αποκλειστικά στα ελληνικά. Όλοι οι μοναχοί πρέπει να μάθουν ελληνικά, αν και προφανώς υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα γνώσης της γλώσσας. Με τη βοήθεια του Θεού επέδειξε μια απίστευτη ικανότητα να επιλέγει άνδρες και γυναίκες με τις απαραίτητες πνευματικές και ηγετικές ικανότητες, ώστε να γίνονται αποτελεσματικοί ηγούμενοι και ηγούμενες. Έσπηρε οδοδείκτες σε μια απέραντη γεωγραφική έκταση, πάνω από 4.500 χιλιόμετρα από Ανατολή προς Δύση και 2.200 χιλιόμετρα από τα Βόρεια προς τα Νότια. Και μάλιστα σε έκταση που έχει μια μεγάλη ποικιλία σε κλίματα, πολιτισμούς, ακόμη και γλώσσες. Ισπανικά στα Νότια και Γαλλικά στο Κεμπέκ. Νομίζω όμως ότι μετά από 30 χρόνια συνύπαρξης
έχουν ισορροπήσει τα πράγματα, είναι όλοι πεπισμένοι ότι δεν υπάρχει χώρος για ανταγωνισμό μεταξύ ενορίας και μοναστηριού. Είναι συμφιλιωμένα, είναι αγαπημένα, πορεύονται παράλληλα και πηγαίνουμε όλοι μαζί στην Βασιλεία των Ουρανών. Και υπάρχουν πολλοί δρόμοι, υπάρχει ο δρόμος του μοναχισμού, υπάρχει ο δρόμος της ιεροσύνης, υπάρχει ο δρόμος του λαϊκού, του εγγάμου, του αγάμου. Όλοι οι δρόμοι, εφόσον είναι εντός της Εκκλησίας, μας οδηγούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και γι' αυτό, μετά από αυτήν την σύντομη έτσι, αξιολόγηση της προσφοράς του Γέροντα Εφραίμ στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα στην Αμερική, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο Γέροντας Εφραίμ είναι ο θεμελιωτής του Ορθοδόξου Μοναχισμού στην Αμερική. Πραγματικά θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην εκκλησιαστική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών το όνομά του. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτήν την πορεία αποτελεί το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα. Αποτέλεσε τη βάση του Γέροντα Εφραίμ για τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής του. Ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί το δεύτερο σε επισκεψιμότητα χώρο στην πολιτεία της Αριζόνας μετά το μεγάλο φαράγγι Grand Canyon. Αν το φαράγγι έχει χαρακτηριστεί ένα από τα θαύματα του κόσμου, η δημιουργία της Ιεράς Μονής του Αγίου Αντωνίου είναι ένα θαύμα από τη γέννησή της. Ο Γέροντας Παΐσιος, ηγούμενος της Μονής Αγίου Αντωνίου, αγιορείτης ιερομόναχος και μέλος της Ολιγομελούς Συνοδείας του Γέροντα, που ήρθαν στην Αριζόνα το 1995, περιγράφει την αναζήτηση του Γέροντα σε ένα τόπο ζεστό και έρημο. Τόπο για να χτίσει μια μεγάλη σκάλα από τη γη στον ουρανό. Το μοναστήρι κτίστηκε, όπως αφηγούνται αυτόπτες μάρτυρες, όπως ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος, εφημέριος τότε στο Τουσκόν, με σημεία που έδειξε ο Θεός. Όταν ήρθε ο Γέροντας, ξεκίνησαν να κοιτάνε στην έρημο της Αριζόνας κάποιες περιοχές. Στο δρόμο χάνονται και αναζητώντας σημείο να γυρίσουν, ακούνε να χτυπάνε καμπάνες. Ο Γέροντας επέλεξε το σημείο αυτό για να αγοράσουν την πρώτη έκταση και επιστρέφοντας ζητά να κάνουν προσφορά στους ιδιοκτήτες. Και μάλιστα, κατά το ίμιση μειωμένη από την τιμή που ζητούσαν για να αγοραστεί η έκταση. Με 50.000 δολάρια αγοράζεται η πρώτη έκταση, τα πρώτα 430 στρέμματα από τα 1.500 που είναι πλέον σήμερα. Αρχικά, θυμάται, τοποθετούν 4 τροχόσπιτα για να ξεκινήσει η ολιγομελής ομάδα το έργο. Και ενώ προετοιμάζουν την ανέγερση της πρώτης εκκλησίας, οι τοπικές αρχές τους ενημερώνουν, όπως μας λέει ο ηγούμενος της Μονής Γέροντας Παΐσιος, ότι η χρήση της γης για το συγκεκριμένο κτήμα επιτρέπει ένα οίκημα. Με επιμονή του Γέροντα πηγαίνουν στην κτηματική υπηρεσία, για να δουν έκπληκτοι μαζί με τους υπαλλήλους ότι στο χαρακτηρισμό της γης είναι γραμμένη η λέξη μοναστήρι. Ένα μοναστήρι που για να γίνει χρειάστηκε πολλή προσευχή και προσπάθεια. Οι μοναχοί, αλλά και τα πνευματικοπαίδια του Γέροντα, έβαλαν προσωπική εργασία, πόρους κατά το δύναστε. Ο πατέρας Εφραίμ σύντομα άφησε τα διοικητικά καθήκοντα, εστιάζοντας στην εξομολόγηση, στην ουθεσία, στην πνευματική καθοδήγηση του κόσμου, ενώ οι ακολουθίες γίνονται κατά το αγιορείτικο τυπικό. Υπάρχουν πολλά θαύματα, αμέτρητα να διηγηθούν πιστοί, προσκυνητές, αλλά και οι ίδιοι οι μοναχοί που όλα αυτά τα χρόνια έχουν δει. Και πολλά που γινόντουσαν στα διάφορα σημεία της γης. Ο Δημήτρης Κατσικλής, βολιώτης στην καταγωγή, γνώρισε το Γέροντα από μωρό, αφού ήταν ο πνευματικός των γονιών του. Μετά 3 χρόνια δυσκολίας τους να τεκνοποιήσουν,
και τη θαυματουργή παρέμβαση του γέροντα αποκτούν το πρώτο από τα τρία παιδιά τους. Ο ίδιος, σε συζήτηση με το γέροντα στο Άγιο Όρος, παιδάκι του Δημοτικού, τον ρωτάει πότε θα τον πάρει και αυτόν στην Αμερική. Θα σε πάρω, λέει, να δούμε τους ορολογιστές, να κάνουμε πολλά. Ήρθα εδώ λοιπόν Σεπτέμβριο του 99, δεν πήγα στη Δευτέρα Λυκείου, άφησα το σχολείο και έκτοτε έμεινα περίπου 4,5 χρόνια. Μ' αξίζει ο Θεός να ζήσω με τον γέροντα Εφραίμ στο ίδιο σπίτι μέσα, στο γεροντικό το οποίο το χτίσαμε. Τότε το μοναστήρι όταν ήρθα δεν ήταν τόσο μεγάλο είναι τώρα. Κοπιάσαμε πάρα πολύ οι πατέρες. Για λόγους υπακοής, όπως λέει, επέστρεψε στην Ελλάδα. Τέλειωσε το σχολείο, τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ξεκίνησε να εργάζεται, παντρεύτηκε και επέστρεψε ξανά με την οικογένειά του και τα δύο παιδιά στην Αριζόνα και εργάζεται για το ελληνικό σχολείο της περιοχής. Βιωματικά έχει ζήσει και ο ίδιος θαύματα δίπλα στο γέροντα. Παραμονή που θα έμπαινε για να χειρουργήσει μεγάλες πέτρες στα νεφρά, πηγαίνει καθ' υπόδειξη του γέροντα στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα να προσκυνήσει και να πιει λαδάκι από το καντήλι του Αγίου. Την επόμενη στο χειρουργείο, λίγες ώρες μετά τις τελευταίες ακτινογραφίες, οι πέτρες έχουν εξαφανιστεί. Πηγαίνουμε λοιπόν, κάνουν την επέμβαση και ο γιατρός ουρολόγος ήταν μπήκε μέσα, ενώ είχαν φανεί οι πέτρες μια μέρα νωρίτερα στις πλάκες, δεν υπήρχαν πουθενά. Οπότε όταν ξύπνησα από την ανάρρωση και ρώτησα τον μοναχό που με συνόδευε, τον πατέρα Σουλανό, πού είναι, τι έγινε, τις βγάλανε, μου λέει, άστα μου λέει, ο γέροντας λέει το έκανε το θαύμα, δεν βρήκαν τίποτα μέσα. Και γυρνώντας, βάζω μετά, είναι πάω να τον ευχαριστήσω, μου λέει, ευχαριστήσει την Παναγία και τον Άγιο Παντελεήμονα, να πήγαινα πάνω. Ναι, να είναι ευλογημένο γέροντα, του λέει. Μια από τις χιλιάδες ιστορίες που έχουν να διηγηθούν, όπως αυτή με τη συζήτηση του γέροντα με μια ομάδα μηχανόβιων Αμερικανών έξω από το εκκλησάκι του Αγίου Σεραφείμ. Μιλούσαν αυτοί, λέγαν διάφορα. Ο γέροντας απάντησε, λέω, κάποιον θα έχει εκεί μεταφραστή. Εγώ πότε ζήκη κοντά και μετά έφυγα. Λοιπόν, πηγαίνω μετά, τους πετυχαίνω στην πύλη μπροστά. Πόσο μας είπε αυτός ο άνθρωπος. Λέω, μου γυρνάει, ήταν ο γέροντας χρήση μετάφραση. Λέω, όχι, λέω. Μου λέει, αυτοί μιλούσαν στα αγγλικά, λέει, ο γέροντας απαντάει και στα ελληνικά, λέει, και αυτοί καταλάβαιναν. Καθημερινά, ο γέροντας Εφραίμ έφευγε από το μοναστήρι και πήγαινε σε φτωχικές γειτονιές να βοηθήσει τον κόσμο. Κόσμο που δεν γνώριζε ούτε το θρήσκευμά του, ούτε την εθνικότητά του, μας λέει ο γέροντας Παΐσιος. Όπως αρμονικές είναι πλέον οι σχέσεις μεταξύ των ενωριών και των μοναστηριών. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος δήλωσε από την πρώτη στιγμή την αγάπη του στα μοναστήρια. Δεν ήρθα μόνο ως Αρχιεπίσκοπος. Ήρθα και ως ηγούμενος. Ηγούμενος της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης. Και επειδή έχω αυτήν την εμπειρία την μοναστική και προσωπικά και την αγάπη προς τα μοναστήρια την διδάχθηκα από τον γέροντά μου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα στηρίξω και στηρίζω τα μοναστήρια στην Αμερική, τα αγαπώ. Ο γέροντας Εφραίμ εκοιμήθη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πρωί της 8ης Δεκεμβρίου στην Ελλάδα, το έτος 2019, κατά τη διάρκεια της Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας, πλήρης ημερών, σε ηλικία 91 ετών. Όλη την προηγούμενη μέρα ήταν διαυγής, όπου και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Όπως είπαν οι μοναχοί που ήταν η ακίμητη συνοδεία του τα τελευταία χρόνια, ο γέροντας έφυγε όρθιος και προσευχόμενος. Έτσι παρέδωσε το πνεύμα του. Κεφάλαιο άλικτο για όσους τον γνώρισαν, είτε όσο έζησε, αλλά και για αυτούς που τον μαθαίνουν τώρα. Θα συνεχίσουμε να το ανακαλύπτουμε τα επόμενα χρόνια, αφού τόσο περισσότερο καταγεγραμμένες και προφορικές μαρτυρίες θα έρχονται στο φως. Αλλά και η μεσητεία του από τον Παράδεισο, βάλσαμο και βοήθεια είναι για όλους μας, για όλο τον κόσμο. Αν και έχουν περάσει μόλις 3 μήνες από την κοίμησή του, όπως μας είπε ο γέροντας Παΐσιος, υπάρχουν ήδη μαρτυρίες πιστών που τους βοήθησε μετά την κοίμησή του. Ο καλύτερος λόγος για ένα γέροντα του ειδικού σου αναστήματος είναι, νομίζω, η σιωπή, η αγάπη, ο σεβασμός, η προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ,
και σώσουν μας. Αγία Θεοτόκη και σώσουν μας. Ας προσέξουμε την ζωή μας, ώστε να είναι ανάλογη προς σωτηρία. Και σε κάθε αμάρτημά μας και σε κάθε παραστράτηση, αμέσως αυτομάτως να στρέφουμε το νου και τον λόγο και τον προφορικό και τον ενδιάθετο εις το να υπούμε «Θεέ μου, ήμαρτον, συγχώρεσέ με, έσφαλα». Και αμέσως, αν είναι δυνατόν, να στάξουμε δάκρυο. Αυτή η μετάνοια και αυτό το δάκρυο είναι, παίρνουν δυνάμει την συγγνώμη από τον Θεό. Ναι, έσφαλα, αλλά μετανόησα και πήρα συγγνώμη δια του νόμου. Αυτός είναι ο γέροντας Εφραίμ. Και άνθησε αυτό, είχε πολύ καλές προϋποθέσεις, γιατί φαίνεται από τις περιγραφές της συνοδείας τότε ότι είχε μια ειδική χάρη. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει χάρη. Βλέπει τα μη ορώμενα και στον φυσικό κόσμο. Πολλό μάλλον τα μη ορώμενα στον πνευματικό και στον μυστικό κόσμο της καρδιάς του ανθρώπου. Και αυτό ακούγεται σαν παραμύθι. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι χάρης. Λέμε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος για κάποιο λόγο έχει κερδίσει την εύνοια του Θεού και ενεργεί ο Θεός δι' αυτού. Αυτός είναι Άγιος. Η ώρα είναι 2:15 το πρωί. Χτυπάει το τηλέφωνο και στη γραμμή είναι, σύμφωνα με αφήγηση της γερόντισσας Μελάνης, ο Άγιος Πορφύριος. «Μωρέ, έχω ζήλια», λέει. «Ζηλεύω τον μεγάλο γέροντα γιατί έχει ξεπεράσει στην ταπείνωση όλο το αγιολόγιο της εκκλησίας μας. Εγώ είμαι καθυλωμένος εδώ στο κρεβάτι και Άγιο με ανεβάζουν, Άγιο με κατεβάζουν. Ενώ ο μεγάλος γέροντας Εφραίμ ήταν έξυπνος, έχει κάνει συνθήκη με το Θεό. Να μην τον καταλάβει κανείς έως ότου πεθάνει. Και μετά, αφού κοιμηθεί, θα τρομάξετε τι είχατε δίπλα σας και δεν το καταλάβατε».